Συγκλονίζει την κοινωνία του Αλμυρού το άγριο έγκλημα με θύμα τον 65χρονο βιοτέχνη Αριστείδη Κολοβό, κεφερόμενο ως δράστη με δαπό κάτοικο της ευρύτερης περιοχής που έχει συλληφθεί από την αστυνομία. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι του από τον γιο του, ο οποίος τον αναζήτησε στη βιοτεχνία που διατηρούσε στο ύψος του κόμβου Αλμυρού στην Παθέ. Η ιατροδικαστής Λάρισας που εξέτασε το πτώμα έκανε λόγο για άγριο έγκλημα. Πραγματικά είναι ένα άγριο έγκλημα, αυτό μπορεί να βεβαιωθεί, όμως μετά το τέλος της νεκροψίας νεκροτομής θα έχουμε όλα τα στοιχεία με κάθε λεπτομέρεια. Πώς έχει χτυπηθεί αυτός ο άνθρωπος, πυροβολήθηκε? Όχι, έχει χτυπηθεί με τέμνον όργανο. Πού έχει τραύματα δηλαδή? Αυτή τη στιγμή, σας λέω και πάλι, έχει τραύματα στο σώμα του, αλλά όλες οι λεπτομέρειες μετά την νεκροτομή. Στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Θεσσαλίας, αντιστράτηγος Δημήτρης Κοτσιάφτης, ο οποίος επιβεβαίωσε την πληροφορία για τη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη της τυχερής δολοφονίας του άτυχου 65χρονου. Από τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι είναι ανθρωποκτονία. Έχουμε έναν ύποπτο, ερευνούμε τους λόγους κλπ. Να δούμε. Θα έχουμε αργότερα, όταν με την πάροδο της προανάκρισης. Συνελήψεις δηλαδή. Έχουμε τον ύποπτο. Είναι πολύ πιθανό να είναι αυτός ο δράστης. Έχει περιπέσει αντιφάσεις δηλαδή? Όχι, σχεδόν ομολόγηση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για πρώην υπάλληλο στη βιοτεχνία μεταλλικών κατασκευών του άτυχου άνδρα ηλικίας 36 ετών. Ο ίδιος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι είχε οικονομικές και προσωπικές διαφορές με το θύμα εδώ και περίπου ένα χρόνο και είχε φύγει από τη δουλειά, ενώ, όπως είπε στους αστυνομικούς, ενήργησε χωρίς συνεργό. Στο σπίτι του θύματος έφτασε αργά το μεσημέρι κλιμάκιο της ειδικής εγκληματολογικής υπηρεσίας από τη Θεσσαλονίκη, ενώ νωρίτερα εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του 65χρονου τρακαρισμένο κοντά στο Αερινό. Το έγκλημα έγινε στο διαμέρισμα, δηλαδή. Ναι. Και προσπάθησε να διαφύγει με το αυτοκίνητό του. Ναι, έτσι είναι. Αλλά να ολοκληρωθεί η προανάκριση, να δούμε λεπτομέρειες και μετά. Η τραγική είδηση για την άγρια δολοφονία του Αριστείδη Κολοβού συγκλώνησε τη μικρή κοινωνία του Αλμυρού. Κανείς δεν μπόρεσε να πιστέψει σήμερα το πρωί ότι ο 65χρονος έφυγε από τη ζωή με τόσο βίαιο τρόπο. Όλοι μιλούσαν για έναν υποδειγματικό επαγγελματία που εργαζόταν σκληρά και είχε καταφέρει να δημιουργήσει μια οικονομικά εύρωστη βιοτεχνία. Ήταν μέλος της Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Επαρχίας Αλμυρού. Ένας εξαιρετικός κύριος, ένας πολύ καλός επιχειρηματίας. Είμαστε συγκλονισμένοι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε, να πούμε κάτι. Ένα υπόδειγμα επιχειρηματία με σωστές κινήσεις κλπ. Τρομερό. Συγκλονισμένοι είμαστε όλοι, δεν έχουμε μάθει κάτι περισσότερο. Λυπούμαστε και τα συλληπιτήριά μας από την Ένωση στους οικείους τους. Είμαστε φίλοι παιδικοί, μέναμε στην ίδια γειτονιά, όχι εδώ, πριν ο Αριστείδης αγοράσει αυτό το σπίτι. Στο άλλο, το σπίτι το πατρικό και το δικό του. Είναι μια είδηση που σας έχει συγκλονίσει? Ναι, με τον Αριστείδη έχουμε και ακριβώς την ίδια ηλικία, είμαστε από μωρά μαζί και μεγαλωμένοι. Ξέρετε αν είχε εχθρούς, συζητούσατε έτσι? Όχι, ο Αριστείδης ήταν πολύ ήρεμος άνθρωπος και εκτός αυτού δεν έβγαινε και πολύ έξω, όλη την ημέρα στη δουλειά ήταν. Κάτω στη βιοτεχνία, το εργαζόταν εκεί πέρα. Και ένας πολύ σωστός επιχειρηματίας από ό,τι μας είπαν. Ναι, όπως θα το διαπιστώσετε και εσείς μόνοι σας. Έχει ξεκινήσει από το μηδέν, ήταν από εργατική οικογένεια, ούτε καν κτήματα δεν είχαν οι άνθρωποι και έχει κάνει ολόκληρη βιοτεχνία, η οποία επεκτείνεται όχι μόνο εδώ, αλλά και με το εξωτερικό, αλλά και ολόκληρη την Αθήνα, όχι για τον Αλμυρό, όπως ξέρετε. Μια χαρά άνθρωπος ήταν. Επιχειρηματίας. Προσωπικά τον ήξερα, μην είχα πάει και στο μαγάζι πολλές φορές. Είμαστε και λίγο εκνευρισμένοι από τα λέμε. Δεν μας αρέσουν αυτά τα πράγματα και ούτε πρέπει να γίνονται, αλλά τώρα τι να πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.